Γιατί πάντοτε, και ιδιαίτερα το καιρό του συγχωρεμένου του Χατζόπουλου, όπου ο Οδυσσέας μου μίλαγε για μια αίθουσα στο Εθνικό Μουσείο στο Παρίσι, την οποία αίθουσα δεν επιτρέπεται να την επισκεφθεί όποιος και όποιος. Ήταν μια αίθουσα αφιερωμένη στον Ναπολέοντα. Και στην αίθουσα αυτή, αποκαλύπτοντο πολλά από εκείνα τα σημεία ζωής και ταυτότητος, τα οποία είχαν μείνει εμπολείς, ανεξερεύνητα. Κοντά μου απόψε το βράδυ έχω τον καθηγητή φιλοσοφίας της τέχνης στο Παρίσι, συγγραφέα και εικαστικό, τον φίλο μου τον Δημοσθένη τον Δαβέθα, ο οποίος εξέδωσε ένα ιδιαίτερο βιβλίο από τις εκδόσεις Κάκτος, το οποίο κρατάει ένα ερωτηματικό. Είχε ελληνικές ρίζες ο Μέγας Ναπολέων? Δημοσθένη μου, ξεκινάμε λοιπόν. Καλησπέρα και σε εσένα και στους ακροατές μας. Ξεκινάμε λοιπόν αυτή την μικρή σου οδύσσια, η οποία από ό,τι βλέπω δεν ήταν καθόλου μικρή, αλλά ήταν λίαν ενδιαφέρουσα. Ας πάμε λοιπόν στο μεγάλο Κορσικανό. Ας πάμε στο παιδί Μποναπάρτε, τον Καλομερίτη. Ναι. Λοιπόν, τι είναι εκείνο που σε παρακίνησε σε αυτή την έρευνα? Όταν πήγα για πρώτη φορά στην Κορσική, τελείως τυχαία, πέρασα από το χωριό Καργκέζε, από το μικρή Κομόπολη εκεί, με κάποιους φίλους, συναδέλφους, συγγραφείς, εικαστικούς, και είδα ονόματα μανιάτικα, με μανιάτικη ρίζα. Στην αρχή σκέφτηκα αυθόρμητα ότι θα είναι τίποτα άνθρωποι που έχουν έρθει, όπως έρχονται συχνά, για να ανοίξουν κάποια εστιατόρια. Δεν ήμουν ενήμερος της ιστορίας. Και μου λέει κάποιος εκεί, ντόπιος, μου λέει, όχι, είναι Έλληνες που έχουν έρθει το 17ο αιώνα, πηγαίνετε στην εκκλησία. Πάω στην εκκλησία λοιπόν, και μόλις πάω στην εκκλησία, ακούω τη λειτουργία στα ελληνικά. Προφανώς έμεινα εντυπωσιασμένος. Και αυτό μου γέννησε την επιθυμία να μάθω περισσότερο για τους μανιάτες αυτούς που έφυγαν το 17ο αιώνα και έφτασαν στην Κορσική. Ψάχνοντας λοιπόν για αυτούς, και αφού ανακάλυψα ότι υπήρχε μια τεράστια αρχή, διότι ξεκινούσαν ουσιαστικά όχι από τη Μάνη, αλλά ήταν η καταγωγή τους από το Βυζάντιο, από την Τραπεζούντα. Φτάνοντας λοιπόν εκεί και προχωρώντας στην έρευνα, ξαφνικά πέφτω σε ένα κείμενο της Δούκισσας Νταμπραντές, η οποία αρχές 19ου αιώνα λέει ότι σπάει την ομέρτα της σιωπής, έτσι ακριβώς λέει, και δηλώνω ότι ο Μέγας Ναπολέων ήταν καλόμερος και ήταν με καταγωγή από τη Μάνη. Εγώ αυτό μένω άναυτος. Και λέω, τι είναι αυτό το πράγμα? Και βέβαια το πιο εντυπωσιακό στην υπόθεση ήταν ότι, ψάχνοντας για την κυρία Νταμπραντές, στην αρχή φαντάστηκα ότι θα είναι κάποια κυρία λίγο εφάνταστη, λίγο έτσι. Βρίσκω στα αρχεία εκείνης της εποχής ότι το βιβλίο της αυτό, το memoir, δηλαδή τις αναμνήσεις, είχε γίνει best seller. Και μάλιστα το κεφάλαιο για τον Ναπολέοντα, αλλά και κάποια άλλα σημεία, τα είχε γράψει μαζί με τον Μπαλζάκ. Πολλοί δε υποθέτουν και πιστεύουν ότι κάποια τα έγραψε κατευθείαν ο Μπαλζάκ. Διότι είχαν μια παθιασμένη ερωτική σχέση, αυτός 15 χρόνια νεότερος, και ήταν αυτός που την παρακίνησε να γράψει τις αναμνήσεις. Αμέσως η σκέψη μου πήγε στο ότι ένας τεράστιος Μπαλζάκ δεν θα παρακινούσε μια κυρία να γράψει για αυτά τα θέματα. Θα μπορούσε να τα γράψει ο ίδιος. Γιατί είπε σε αυτή την κυρία? Γιατί προφανώς αυτή η κυρία είχε κάποιες πληροφορίες, τις οποίες ο Μπαλζάκ είχε διασταυρώσει και ήθελε να λειτουργήσει με βάση την πραγματικότητα και την αντικειμενικότητα των πληροφοριών. Και μάλιστα στο τέλος τσακώθηκαν, διότι ο Μπαλζάκ διεκδίκησε να έχει και το όνομά του έξω, στο εξώφυλλο. Αλλά η κυρία Νταμπραντές, η οποία όμως λέμε Νταμπραντές, μοιάζει γαλλικό, αλλά είναι ο κύριος Νταμπραντές που είχε παντρευτεί, ήταν Γάλλος. Η ίδια ήταν Στεφανοπούλου, προερχόταν από αυτή την οικογένεια των μανιατών που έφυγαν και πήγαν στην Κορσική. Η ίδια λοιπόν δεν τον άφησε. Και βέβαια, όταν αυτό έγινε best seller και μετά κάποια στιγμή αυτή απεβίωσε, στην κηδεία της παρευρέθηκαν ο Μπαλζάκ, ο Βίκτορ Ουγκό και ο Σατομπριάν. Θα μπορούσε λοιπόν μια τέτοια κυρία, η οποία χαίρει τέτοιες εκτίμησης των κορυφαίων ανθρώπων, των γραμμάτων και των τεχνών παγκοσμίως εκείνη την εποχή, θα μπορούσε να είναι απλά μια εφάνταστη κυρία και δεν θα είχε προκαλέσει αντιδράσεις από τους ίδιους αυτούς τους συγγραφείς που διαπραγματευόντουσαν μέσα από το έργο τους την αλήθεια και την πραγματικότητα των θεμάτων τους? Έτσι ξεκίνησε το πρώτο μου θέμα.
Και άρχισα σιγά σιγά να ψάχνω όλο και περισσότερο. Μπήκα στα αρχεία της Γένοβας, πήγα από εδώ, πήγα από εκεί και στο τέλος φτάνω σε ένα σημείο στο οποίο βρίσκω κάποια στοιχεία τα οποία ήταν εντυπωσιακά. Ποιο ήταν το πιο εντυπωσιακό από όλα? Ότι ο πατέρας του Ναπολέοντα ήταν ο δισέγγονος του πρώτου αφιχθέντος στην Κορσική. Ο πρώτος αφιχθέντος στην Κορσική είχε δύο παιδιά. Ένα από τα δύο του παιδιά δεν έμεινε στην Κορσική και πήγε στην Τοσκάνη για να κάνει business, να βοηθήσει την οικογένεια, βοηθήσει αυτούς τους ξένους που είχαν έρθει, δηλαδή τους συμπατριώτες του. Ήταν να επιστρέψει, αλλά δεν επέστρεψε, διότι ο πατέρας του πέθανε. Έτσι αυτός έμεινε στην Τοσκάνη, έκανε καριέρα εκεί, έκανε χρήματα κτλ. Και ο δισέγγονός του, ο κύριος Τσάρλς, κάποια στιγμή αποφάσισε να βρει τους δικούς του στην Κορσική. Ήταν την περίοδο που ήταν οι Κορσικάνοι, είχαν ξεσηκωθεί και κάνανε τη λεγόμενη Κορσικανή Επανάσταση με τον Παολί, και βέβαια ο στόχος τους ήταν μεταξύ άλλων οι Μανιάτες, τους οποίους ήθελαν να εξολοθρεύσουν και να διώξουν. Και πήγε αυτός, επηρεασμένος από αυτό το γεγονός, πήγε να βρει και εγκαταστάθηκε εκεί. Και όπως μαθαίνουμε από τα κείμενα που διαβάζουμε, ο πατέρας του μιλούσε ελληνικά, διότι αυτή ήταν μια κλειστή οικογένεια όλη αυτή, η Κομνηνή Στεφανόπουλη, οι οποίοι διατηρούσαν όλα τα ελληνικά ήθη και τις παράδοσεις. Και μιλούσε ελληνικά. Και μιλούσε ελληνικά όχι μόνο στο σπίτι του και άκουγε ο Ναπολέοντας, αλλά μιλούσε ελληνικά με τον γείτονά του, τον Δημήτριο Στεφανόπουλο, ο οποίος ήταν ο πρώτος ο οποίος έσπασε αυτό το μυστικό, το οποίο μέχρι τότε έμενε μυστικό μεταξύ των Μανιατών, με διαταγή να μην βγαίνει προς τα έξω για να μην προκαλούν ζήλες και φθόνο. Αυτός το έσπασε, πήγε στον Λουδοβίκο 15ο, του κατέθεσε τα στοιχεία και ο Λουδοβίκος 15ο, αφού έκανε σημαντικές έρευνες, και ξέρουμε ότι οι Γάλλοι δεν αστειεύονται στις έρευνες, κατάλαβε και απέδειξε ότι πράγματι αυτοί ήταν απόγονοι των Κομνηνών. Και έτσι τον έκανε άρχοντα, τον έκανε πρίγκιπα. Αυτός λοιπόν ο πρίγκιπας με τον οποίο ο πατέρας του, τον Ναπολέοντα, μιλούσε ελληνικά, αυτός ο πρίγκιπας έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην προσωπικότητα του Ναπολέοντα. Πρώτα απ' όλα διότι όταν πεθαίνει ο πατέρας του σε ηλικία 10 χρονών, ο Ναπολέοντας έχει την τρέλα του να γίνει στρατιλάτης, επηρεασμένος από τον Μέγα Αλέξανδρο, έχει μια τρέλα με τον Μέγα Αλέξανδρο. Για να μπορέσει να μπει όμως στην ανώτατη σχολή Ευελπίδων, χρειάζεται να είναι αριστοκράτης. Και μεσολαβεί ο ήδη αναγνωρισμένος αριστοκράτης Στεφανόπουλος, ο Δημήτριος, για να μπορέσει να μπει. Και όχι μόνο αυτό, αναλαμβάνει κηδεμόνας του, παρακαλώ. Δεν ήταν απλά κάποιος, ανέλαβε ο κηδεμόνας του. Υπήρχαν τόσοι στην οικογένεια. Υπήρχε μάλιστα και ένας αδερφός της μητέρας του Ναπολέοντα που ήταν ένας υψηλά ιστάμενος ιερωμένος καθολικός. Δεν θα μπορούσαν αυτοί να αναλάβουν, ας πούμε, την κηδεμονία του Ναπολέοντα? Γιατί να την αναλάβει ο Στεφανόπουλος? Πήγαινε κάθε μεσημέρι εκεί, έτρωγε με αυτούς. Και μάλιστα το κυριότερο απ' όλα είναι ότι όταν στα 15 του θέλησε να γράψει το πρώτο κείμενό του, στο οποίο ήθελε να μιλήσει για κάτι σημαντικό, ο κάθε ένας από τους φοιτητές εκεί έγραφε με ένα πρώτο κείμενο. Αυτός έγραψε για τη Μάνη, για τους Μανιάτες Σπαρτιάτες και για την αγωγή τους, τη στρατιωτική τους αγωγή. Εάν μην είχε σχέση με τη Μάνη ο Ναπολέοντας, θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτό το θέμα? Δεν θα μπορούσε όπως όλοι οι άλλοι φιλέλληνες εκείνη την εποχή να ασχοληθεί με κάτι πιο βατό και πιο εύκολο και πιο αναγνωρίσιμο στο μεγάλο κόσμο? Δηλαδή να μιλήσει για τον Πλάτωνα, για τον Σοκράτη, για την Αθήνα, για τη Σπάρτη, για τόσα άλλα πράγματα. Ήταν ανάγκη να μιλήσει για τους Μανιάτες συγκεκριμένα, τους δύο των οποίων τους πήρε και τους έκανε συμβούλους του και τους έστειλε στη Μάνη για να προετοιμάσουν και να εξερευνήσουν τον τόπο για την Ελληνική Επανάσταση. Αυτά και άλλα τα οποία υπάρχουν στο βιβλίο, τα οποία δεν τα λέω όλα για να μπορέσει ο κόσμος να διαβάσει και λίγο. Αυτά όλα είναι στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν, και επίσης ένα στοιχείο το οποίο το βρήκα δυστυχώς μια εβδομάδα μετά που είχαμε δώσει το κείμενο. Το στοιχείο αυτό θα βγει στην επόμενη έκδοση. Υπάρχουν επιστολές, τις οποίες μέχρι τότε δεν μπορούσα να μπω, στο δωμάτιο αυτό το οποίο ανέφερες, Ανδρέα. Μέσα εκεί λοιπόν υπάρχουν επιστολές, μου τις πέρασε ένας πολύ φίλος, στις οποίες οι αδερφοί του Ναπολέοντα, επικοινωνούσαν με τον Ναπολέοντα στα ελληνικά. Οι επιστολές αυτές είναι γραμμένες στα ελληνικά. Άρα όταν μου το είπε αυτό το πράγμα ο Οδυσσέας ο Χατζόπουλος, είχε πολύ καλή πληροφόρηση. Ναι, είχε δίκιο. Γιατί μου είπε ακριβώς ότι υπάρχουν επιστολές, αλληλογραφία του Ναπολέοντα στα ελληνικά. Ναι, αυτό είναι. Βέβαια η εγκατάσταση των Μανιατών στην Κορσική ήταν δεδαλώδης. Επισοδιακή.
Δύο επεισοδιακή, αλλά... Οδύσσια σκέτη ήταν. Και στην Ιταλία στην πρώτη τους εγκατάσταση. Και εκεί είχαν πρόβλημα. Ναι, γιατί στην αρχή όταν έφυγαν... Οι Γενοβέζοι... Ναι, συγγνώμη. Δεν είχαν ποτέ μέσα. Ναι, σωστό. Λοιπόν, αποτέλεσμα αναγκαστήκαν να φύγουν από την περιοχή της Γένοβας και να πάνε στην Κορσική. Γιατί όμως διάλεξαν την Κορσική και όχι τη Σικελία? Στην αρχή ήθελαν να πάνε στη Σικελία, όπου υπήρχε αυτή η λεγόμενη Μεγάλη Ελλάδα και ήταν η μεγάλη παράδοση, όπου υπήρχαν πολλοί Έλληνες εκεί και συνεχιζόταν η ελληνική παράδοση. Απόδειξη, επ' ευκαιρία λέω, ότι ο δήμαρχος του Καργκέζε σήμερα έχει ελληνικό όνομα, είναι Έλληνας από τη Σικελία. Όπως και ο ιερωμένος, ο οποίος κάνει τις λειτουργίες στα ελληνικά, είναι και αυτός από τη Μεγάλη Ελλάδα σήμερα. Άρα υπήρχε ήδη μια διάθεση. Όμως τότε υπήρχε ο πόλεμος εκείνο τον καιρό μεταξύ Ισπανίας-Γαλλίας. Ένας από τους σκληρότερους πολέμους, και δεν μπορούσαν να πάρουν τέτοιο ρίσκο οι Μανιάτες, διότι κινδυνεύαν να σκοτωθούν. Φύγανε για να γλιτώσουν από τους Τούρκους και κινδυνεύαν να σκοτωθούν. Οπότε πήγαν στη Γένοβα. Φύγανε όχι για να γλιτώσουν από τους Τούρκους. Φύγανε γιατί υπήρχε μια ανοιχτή βεντέτα, ναι, με σωστό, την πανίσχυρη οικογένεια των Μεδίκων. Σωστό, σωστό. Οι οποίοι Μέδικοι κυριαρχούσαν στην Εξωμάνη. Έτσι είναι. Μάλιστα θυμάμαι τον συγχωρεμένο τον Ηλία, τον Μπαζίνα, ο οποίος ανήκε στην οικογένεια των Μεδίκων και κάθε Χριστούγεννα γινόταν μια κλειστή τελετή επάνω στο Ήτειλο, όπου μετήχαν μόνο τα μέλη της οικογένειας. Έτσι είναι, έτσι είναι, όπως όλες. Το τι λέγανε σε αυτή την κλειστή τελετή, ακόμα και τώρα και πρόσφατα, δεν έχει βγει ποτέ προς τα έξω. Ναι, διότι η οικογένεια των Μεδίκων παραμένει μία από τις μεγάλες οικογένειες, η οποία άλλαξε το πολιτιστικό χάρτη της Ιταλίας, ναι, και ολόκληρης Ευρώπης. Έτσι ακριβώς. Η Μέδικη ήταν η αιτία που έγινε η μετακίνηση της ελληνικής σκέψης, η μετακίνηση του κόσμου, του πλήθωνα και των υπολείπων εν λακεδαιμονία εγκατεστημένων σοφών προς την Ιταλία. Έτσι ακριβώς είναι, όπως τα λες. Και υπάρχουν και στο βιβλίο, έτσι ακριβώς. Και μάλιστα η αιτία μεταξύ τους ήταν, μάλλον η αιτία ήταν πιο βαθιά, ήταν ποιος από τις δύο οικογένειες θα είχε το πάνω χέρι. Αλλά η αφορμή ήταν η κλασική αφορμή που υπάρχουν στους Έλληνες πάντα, ότι υπήρχε μια όμορφη γυναίκα η οποία τη διεκδικούσαν δύο μέλη, ένα από την οικογένεια των Μεδίκων στη Μάνη και το άλλο από την οικογένεια των Κομνηνών, και αυτή επέλεξε Κομνηνό. Και τότε οι Μανιάτες, οι Μέδικοι, είπαν στον κύριο Λιμπεράκη, το Λιμπεράκη που ήταν ένας οδηγητής τοποθετημένος από τους Τούρκους αλλά Έλληνας, ότι η Στεφανόπολη Κομνηνή είναι εκεί, στο Ήτειλο. Άρα οι Τούρκοι οι οποίοι θα μπαίνουν θα τους συνέλαβαν αμέσως. Ο περίφημος Λιμπεράκης ήταν ο Λιμπέρη Λιμπεράκης, ο οποίος ήταν ο αρχικαπετάνιος, ναι, και μέγας κουρσάρος εκείνα τα χρόνια. Έτσι. Και για να τον κατευνάσουν οι Τούρκοι, του δώσαν αξιώματα. Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. Και έτσι βρέθηκαν στην Κορσική. Αλλά αφού δεν μπορούσαν στην Ιταλία, πήγαν στην Κορσική, γιατί η Κορσική ήταν Μεσόγειος, ήταν επίσης, είχε κάτι το Ιταλικό, το οποίο αυτοί γνώριζαν και αγαπούσαν. Και τρίτον, η περιοχή που πήγαν, η Παόμοια, ήταν έρημη περιοχή, αλλά την είχε επισκεφτεί ο Ιωάννης ο Στεφανόπουλος, ο πιο κοσμοπολίτης, και είχε δει ότι ήταν πολύ εύφοροι. Άρα σκέφτηκε όταν πήγαιναν εκεί θα ήταν ήρεμοι, ήσυχοι, μακριά από όλους και θα μπορούσαν να ευημερήσουν. Αυτό και αυτή ήταν η επιλογή. Αυτό νομίζανε. Έτσι νομίζανε, γιατί δεν έγινε έτσι. Αλλά τα πράγματα δεν γίνανε έτσι. Εκείνο που κάνει εντύπωση είναι γιατί δεν καταφύγανε στα Επτάνησα. Δεν πήγαν στα Επτάνησα, διότι στα Επτάνησα ακόμη υπήρχε η επίδραση Γάλλων και Εγγλέζων και φοβήθηκαν ότι δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα. Οι συναρχοί τους είπαν να πάνε στην Τοσκάνη, αλλά αυτοί ήθελαν να είναι μαζί. Δηλαδή οι Γενοβέζοι τους είπαν να πάνε στην Τοσκάνη σε διαφορετικά μέρη, διασπραμένοι. Αυτοί το αρνήθηκαν και λένε όχι, γιατί θέλουμε να είμαστε μαζί. Και έτσι η τελευταία λύση ήταν η Κορσική, όπου εκεί αυτοί ήταν πιο φιλογάλοι, φοβόντουσαν τους Εγγλέζους και τους άλλους, πιο φιλογάλοι, και έβλεπαν με καλό μάτι την περίπτωση ότι οι Γάλλοι διεκδικούσαν την Κορσική, πράγμα το οποίο μερικά χρόνια αργότερα, 50 χρόνια αργότερα, συνέβη
με αφορμή την Κορσική Επανάσταση, όπου οι Κορσικάνοι ξεσηκώθηκαν εναντίον των Γενοβέζων και οι Γενοβέζοι πούλησαν την Κορσική στους Γάλλους. Και οι Γάλλοι ήρθαν και νίκησαν τους εξεγερμένους και από τότε μέχρι σήμερα η Κορσική είναι γαλλική. Προτίμησαν δηλαδή αυτή τη σταθερότητα, τη γαλλική σταθερότητα. Για να πούμε την αλήθεια, η Κορσική είναι Κορσική. Δεν είναι ούτε γαλλική ούτε ιταλική. Όπως η Μάνη είναι Μάνη. Ναι, ισχύει αυτό, ισχύει. Παρέμεινε ιστορική ιδιαιτερότητα που ήταν πάντοτε. Και μάλιστα μπορώ να σας συμπληρώσω ότι ακόμη και σήμερα, όταν δούνε κάποιους πλούσιους ξένους που έρχονται να αγοράσουν γη ή να αγοράσουν σπίτια, δεν έχουν κανένα πρόβλημα, έχει συμβεί αυτό αρκετές φορές, να πάνε το βράδυ και να βάλουν μικρές βόμβες, να τεινάξουν το σπίτι στον αέρα, όταν βέβαια το σπίτι δεν κατοικείται, για να μην υπάρχουν θύματα, και έτσι να στείλουν το μήνυμά τους ότι φύγετε. Δεν σας στέλνουμε εδώ στην Κορσική. Ακόμη και σήμερα, αυτό το, όπως το είπες πολύ σωστά, το αίσθημα της αυτονομίας ενός κορσικάνικου εθνικισμού, μιας κορσικάνικης ταυτότητας, είναι κάτι το πολύ έντονο στην Κορσική. Μιλάνε κορσικά μεταξύ τους, δεν θέλουν εύκολα να μπουν στις γαλλικές λειτουργίες. Υπάρχει βέβαια ένα μέρος το οποίο έχει μπει στη γαλλική λειτουργία, αλλά... Υπάρχει πρώτα απ' όλα μια πανίσχυρη οικογενειοκρατία. Ναι. Όπου η μητέρα, η μάνα, έχει πάντοτε υπεύθυνο ρόλο. Έτσι είναι. Και υπάρχει μια απίστευτη πειθαρχία στα παιδιά προς τη μάνα. Ναι, έτσι ήταν και με τον πατέρα. Το ίδιο πάνω κάτω μας εκπλήσει το ότι στο μόνο μέρος στον πλανήτη όπου οι γυναίκες πολέμησαν ολομόναχες χωρίς όπλα, με τσουγκράνες, με τσεκούρια, με πέτρες. Έτσι. Ούτε κανόνια είχαν, τα ντουφέκια είχαν, τα τίποτα. Και από κάτω ένας ανίκητος στρατός που ταπείνωσε τις ελληνικές δυνάμεις παντού. Στην Τρίπολη, έξω από του Λάλα, στο Μανιάκι, ο στρατός του Ιμπραήμ. Ναι. Και όταν αποβιτσουβάζεις 4.500 ειδικά εκπαιδευμένους Αιγύπτιους στο Ήτυλο, στο Διερό, για να κυκλώσει τους άλλους που αμήνονται στη Βέργα. Ναι. Βρεθήκαν οι Μανιάτισσες με τους ανίκητους Αιγύπτιους απέναντι. Όταν έφυγε, το ίδιο ο Αιγυπτιακός στρατός είχε αφήσει τα 2/5 των δυνάμεων του. Περιγράφει ο Χασομούλης, τους κυνηγάγανε και μέσα στη θάλασσα. Έτσι. Τους πνίγανε με τα χέρια τους. Γι' αυτό τους βλέπουμε να παρελάβουν. Τις είδα στον Πειραιά στην παρέλαση. Μα και μπορώ να πω το εξής. Με τα δρεπάνια τους. Αυτό δεν το καταγράφει πουθενά. Μιλάνε για την ισότητα των φίλων. Μιλάνε για τον ηρωισμό διαφόρων λαών γυναικών. Αυτό το απίστευτο. Να βομβαρδίζουν τα πλοία. 12 πλοία του Αιγυπτιακού στόλου και να έχει αποβιβάσει ακόμα και υπηκό για να κάνει την τελική επίθεση. Έτσι είναι, έτσι και να τους εξοντώσουν με τις πέτρες. Αυτή λοιπόν η θέση γυναίκας στην Κορσική είναι παντοδύναμη. Έχω ένα ερωτηματικό να σου κάνω. Ο Ναπολέον σκέφτηκε να έρθει στην Ελλάδα. Βεβαίως και σκέφτηκε. Να εκστρατεύσει στην Ελλάδα. Γιατί θυμάμαι ότι τα Επτάνησα ήταν γαλλικά. Είχε κάνει την εκστρατεία στην Αίγυπτο. Λόγω του Ναπολέοντα απέκτησε ο Μεχμέτ Αλί εκπαιδευμένο στρατό. Αλλά στο μυαλό του είχε την Ελλάδα. Έτσι ακριβώς είναι. Το βλέπουμε και στο Memorial, σε αυτά που λέει λίγο πριν πεθάνει, ότι λέει ότι ήταν λάθος να ακούσει το διευθυντήριο και τον Γάλλο πρεσβευτή στην Κέρκυρα, που του είπε να μην ξεκινήσει την ελληνική επανάσταση και την απόβασή του στην Ελλάδα και στη Μάνη που ήθελε, αλλά να φύγει προς την Αίγυπτο και συνεχίζει στη Ρωσία. Και μετανιώνει, το λέει, κακώς τους άκουσα, διότι έπρεπε να ξεκινήσω από την Ελλάδα. Αναγνωρίζει δηλαδή το στρατηγικό του λάθος. Το οποίο βέβαια καταλαβαίνουμε ότι το πλήρωσε άσχημα, διότι ξέρουμε τη συνέχεια. Ναι, με στην Αίγυπτο τα πήγε όλα καλά, αλλά στη Ρωσία έχασε χρόνο, έχασε κόσμο. Μα γιατί είχε ένα σημαντικό προηγούμενο. Είχε την επανάσταση του 1770, ναι, την οποία δεν την γνωρίζουμε. Τα ορλοφικά. Και αυτή η επανάσταση των ορλοφικών ήτανε άρτια προετοιμασμένη από την πλευρά τη δικιά μας. Καταγράφει ο Βλαχογιάννης πάνω από 30.000 οπλισμένους αρματολούς και κλέφτες.
με τεράστια πείρα πολέμου και συγκρούσεων. Από πλευράς μας ήμασταν έτοιμοι. Στην Καλαμάτα τον υποδέχθηκαν. Το ρώσικο στόλο απ' έξω ήταν παρατεταγμένοι 15.000. Ναι. Να προσφέρουν βοήθεια. Αλλά περιμένανε στόλο και είδανε μόνο κάποια λείψανδρα καράβια. Γι' αυτό λέει ο Κολοκοθρώνης, περιγράφοντας την περίφημη μάχη της Καστάνιας. Ναι. 10 χρόνια μετά. Εκείνοι που πολιορκήθηκαν στην Καστάνια ήταν 10 φορές πιο γενναίοι, πιο εμπειροπόλεμοι και 100 φορές πιο δεμένοι από εμάς. 40 χρόνια μετά, τα παιδιά του το 21 και οι φαμίλιες που πρωταγωνίστησαν στον αγώνα τον απελευθερωτικό ήταν οι οικογένειες που πήραν πάνω τους την Επανάσταση του 1770. Δεν έλειψε κανείς. Πετμεζέοι, ναι. Σταματελόπουλοι, Καλύβες, Δάρας, Θιακός, Δελιανέοι, Μπαρμπιτσιώτιδες. Ναι, ναι. Αυτοί ήταν εκείνοι που πρωταγωνίστησαν 40 χρόνια μετά. Και λυπάμαι γιατί για τα 200 χρόνια δεν έγινε καμία αναφορά στο Θερμοκήπιο που γέννησε τους ήρωες του 21. Γιατί αν δεν υπήρχαν οι πατεράδες και οι παππούδες τους, δεν υπάρχουν παρθενογεννήσεις στον πλανήτη. Δουλέψανε 50 χρόνια πριν, από το 70 μέχρι το 1821. Και λυπάμαι γιατί δεν έχει γίνει ποτέ σοβαρή κατάθεση για την εποποιία του 1770. Αυτό το οποίο υπάρχει τότε είναι μια επιστολή, την οποία την αναφέρω, του Γάλλου, ο οποίος, γνωρίζοντας αυτή την εποποιία που εσύ αναφέρεις πάρα πολύ σωστά, πρότεινε στο Διευθυντήριο πρώτα και μετά στον Ναπολέοντα να μην ξεκινήσει η Επανάσταση από την Ελλάδα και ειδικά από τη Μάνη, διότι του είπε ότι οι Μανιάτες δεν ήταν έμπιστοι, καθότι γύρισαν τα όπλα τους εναντίον των Ρώσων. Ποτέ δεν έγινε. Ναι, έτσι του είπανε, με αποτέλεσμα... Όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά αυτή η ματοβαμένη Επανάσταση βοήθησε τους Ρώσους να ολοκληρώσουν τον ρωσοτουρκικό τους πόλεμο και να οδηγήσουν τους Τούρκους στην επονίδιστη συνθήκη του Κιουτσούκα Ιναρτή. Βέβαια, βέβαια. Αν δεν υπήρχε αυτή η Επανάσταση να κόβει στα δύο τις επιλογές των Τούρκων, δεν ξέρω που θα πήγαινε ο ρωσοτουρκικός πόλεμος. Έτσι είναι ακριβώς. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε και το εξής, ότι αυτό το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο Ρώσος, ο Αλέξανδρος ο πρώτος, ο Τσάρος, αυτός το έφερε βαρέως αυτό που συνέβη στα Ρολοφικά. Και προσπαθούσε μετά στη συνέχεια, είχε προετοιμάσει το γιο του, να είναι έτοιμος για να μπορέσει να αναλάβει βασιλιάς των Ελλήνων. Και επανειλημμένα ζήτησε από τον Ναπολέοντα να μοιράσουν την Κωνσταντινούπολη στα δύο. Και ο Ναπολέοντας τον άκουσε μία, δύο, τρεις, κάποια στιγμή χτύπησε το χέρι του στο τραπέζι και του λέει ποτέ δεν θα χωριστεί αυτό το διαμάντι που λέει το Κωνσταντινούπολη. Την προετοιμάζω για πρωτεύουσα του Ανατολικού κράτους. Εδώ πέρα είναι ξεκάθαρο όποιος διαβάσει το Memorial. Δηλαδή είχε στο μυαλό του μία ανασύσταση της Ανατολικής Αυτοκρατορίας όπως ήταν παλιότερα το Βυζάντιο. Για ποιο λόγο ο Ναπολέοντας, ένας Γάλλος Κορσικανός, το λέω συσταγωγικά όπως λένε κάποιοι, να θέλει να κάνει ανασύσταση και να μην λειτουργήσει με τη λογική, τη στρατηγική των Ευρωπαίων όπου μοιράζουν τα πράγματα? Γιατί είναι απλή η απάντηση. Οι Έλληνες κυριαρχούσαν στην Αίγυπτο. Ναι. Οι Έλληνες κυριαρχούσαν Συρία και Παλαιστίνη. Οι Έλληνες κυριαρχούσαν στη Μικρά Ασία, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, σε όλη την Νότια Ουκρανία. Έτσι είναι. Οι Έλληνες κυριαρχούσαν. Το εμπόριο πέρναγε από αυτούς. Για ποιο λόγο να μην απευθυνθεί στο ζωντανό κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που διαχειρίζεται τα πάντα? Οι πληροφορίες του ήταν άρτιες και ήξερε τι έκανε. Βέβαια. Αγαπημένε φίλε, σε υπερευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, Ντρέα μου, για αυτή την όμορφη συζήτηση. Για αυτή την σπουδαία δουλειά. Είναι ο καιρός να μάθουμε ποιοι είμαστε. Είναι ο καιρός να γνωρίσουμε τις ρίζες μας, την ταυτότητά μας. Με μιλάς για τον Τζάρο της Ρωσίας. Ειδική εκπομπή θα κάνω για την ζωή, την Παλαιολογίνα. Ναι. Τη γυναίκα η οποία δρομολόγησε
τον όρο Τσάρος. Μάλιστα. Που είναι παραφθορά του Κέσσαρ. Του Κέσσαρ, βέβαια. Και ήταν η σύζυγος του Ιβάν του Τρίτου. Ναι. Και γιαγιά του Ιβάν του Τρομερού. Του Τρομερού, βέβαια. Ήταν η φοβερή εκείνη γυναίκα που οργάνωσε κυριολεκτικά τη Ρωσική Αυτοκρατορία. Το Κρεμλίνο είναι έργο της. Οι βιβλιοθήκες είναι έργα της. Ο εμπλουτισμός της ρωσικής γλώσσης με τουλάχιστον 25.000 ελληνικές λέξεις είναι έργο της. Βεβαίως. Και την ακολουθούσε ο σύζυγός της σε κάθε της επιλογή. Βέβαια, είχε προηγηθεί μια άλλη σπουδαία Ελληνίδα, η οποία, η Άννα. Η Άννα, βέβαια. Η οποία ήταν συγγενής του Βασίλειου του Βουλγαροκτώνου 400 χρόνια πριν. Και είναι εκείνη η οποία έπεισε τον βασιλιά των Ρώσων, τον Βλαδίμηρο, να βαφτιστεί Χριστιανός, και να υιοθετήσει την Ορθοδοξία. Βέβαια. Παρά τη λυσσασμένη προσπάθεια των παπικών. Έτσι, έτσι, έτσι. Εκεί λοιπόν, στην εκκλησία του Κιέβου, για πρώτη φορά ακούστηκε Ορθόδοξη λειτουργία στα ελληνικά. Ναι. Η οποία διατηρήθη να λέγεται στα ελληνικά για τουλάχιστον 300 χρόνια. Όταν ναι, έχεις ναι, τέτοιους δεσμούς με ένα τέτοιο λαό, πολλά πράγματα βρίσκουν την απάντησή. Αλλά το ξέρουμε. Όχι, δεν τα ξέρουμε τα περισσότερα. Το γνωρίζουμε. Δεν τα ξέρουμε τα περισσότερα. Το έχουμε υπόψη μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Θα μάθουμε ποιοι είμαστε. Να κάνουμε τέτοιες εκπομπές. Έχεις το λόγο μου. Έχεις το λόγο μου. Το ποιοι είμαστε θα το μάθουμε. Και από εκεί και μετά ας γίνει ό,τι θέλει να γίνει. Αλλά το φως το οποίο μετέφερες σε μια Ευρώπη ολόκληρη και στον πλανήτη ολόκληρο, αυτό το φως θα μάθεις πώς το έδωσες και τι έδωσες. Εντάξει, αδρέ. Την αγάπη μου. Και εμένα την αγάπη μου σε σένα και στους ακροατές μας. Γιατί τη σπουδαία δουλειά που έκανε. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ, καλό βράδυ. Χαιρετώ το Δημοσθένη το Δαβέτα, φίλο της εκπομπής. Έργο του είναι το Μνημείο των Ποντίων, το οποίο με δωρεά του Ευάγγελου του Μαρινάκη εστήθη στην παραλία στο Πασαλιμάνι. Δημοσθένη μου, σε καληνυχτίζω.